Παραδοσιακή κουρά είχαμε κάνει μία αναφορά πριν από περίπου ένα μήνα. Έχουμε την παραδοσιακή κουρά των προβάτων με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας το Σάββατο 28 στις 6 το απόγευμα, αύριο δηλαδή, στον προαύλιο χώρο του κριτικού παραδοσιακού σπιτιού. Είχαμε πει τότε με τους ανθρώπους και τους εμπνευστές ότι θα τα ξαναπούμε βέβαια. Και να που τα ξαναλέμε, πάμε να επικοινωνήσουμε, πάμε να το διαφημίσουμε, καθώς έχει να κάνει με τον πολιτισμό και με την ιστορία μας και με το παρελθόν μας. Ο κύριος Ηλίας Φραγκιαδάκης, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ιδιοκτήτης των προβάτων, ο Μάριος Καπαρουδάκης, σωστά? Βέβαια, πρόβατα που βλέπετε είναι του Μάριου Καπαρουδάκη. Ναι, για πείτε είναι μας. Είναι μιανού παιδιού από εδώ, από τη Σούδα, που τα μεγαλώνει, τα αναθρέφει και θα τα φέρει αύριο να κουρέψουμε. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτός, είναι και ο Τραχαλάκης ο Νίκος, είναι και άλλοι που φέρνουν ζώα. Επειδή, και τα κουρεύουμε. Πρόεδρε, είπατε κάνουμε... ενός παιδιού η ηλικία του, υπάρχει λόγος που σας ρωτάω. Η ηλικία... Ναι, ο Μάριος πρέπει να είναι γύρω στα 28. Μικρός. Είδατε πώς στηρίζουν τον κτηνοτροφικό κλάδο. Ναι, ναι. Ορισμένοι νέοι, το θέμα να τους στηρίξει και η πολιτεία, βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλο κομμάτι. Άλλη στιγμή θα την κάνουμε. Για πείτε μας, τι ξεχωριστό θα βιώσουμε, θα δούμε, θα νιώσουμε. Λοιπόν, η αυριανή εκδήλωση είναι εξής. Φέρνουμε τα ζώα στο χώρο που έχουμε στον προάβλιο του. Λοιπόν, πάμε να το βρούμε. Ξέρετε, με τον παραδοσιακό τρόπο η κουρά, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πόσοι έχουν βιώσει, αν δεν είναι κτηνοτρόφοι, αυτή η διαδικασία. Ο καθένας μπορεί να πάει να επισκεφτεί και να το δει από κοντά. Κύριε Φραγκιαδάκη, σας ακούμε. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αύριο που λέτε θα φέρουν τα ζώα να κάνουμε την κουρά. Μετά από εκεί και πέρα όλοι όσοι έρθουν θα έχουν τη δυνατότητα σιγά σιγά να δουν και πώς κουρεύουν και αν θέλουν όλα να κουρέψουν. Θα δουν μετά το μαλλί τι το κάνουμε. Ναι. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το τι κάνανε το μαλλί τότε. Γιατί ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Και ήταν το μαλλί, ήταν κάτι που το θέλανε όλοι. Άρα θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε το μαλλί πώς πλένεται, να το δούνε πλημμένο, πώς φτιάχνουν την κλωστή, πώς παρασκευάζεται. Δηλαδή θα μπούμε και μέσα στον αργαλιό να δούνε το τι γίνεται. Δηλαδή από την κουρά μέχρι που να υφαίνουν ένα χαλί. Θα τα δουν όλα εκεί πέρα. Ερώτηση πρώτη. Παραδοσιακός τρόπος κουράς. Παραδοσιακός τρόπος κουράς. Ποιος είναι ο παραδοσιακός και ποιος είναι ο σύγχρονος? Εδώ ορισμένοι που δεν ξέρουν πρέπει να μάθουν. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα πλέον δεν παίρνουν το μαλλί. Το έχουν σταματήσει. Όλα είναι πλαστικά. Από πλαστικά σκλωστές πλέον φτιάχνουν ό,τι φτιάχνουν. Έχουν εγκαταλείψει αυτό το είδος που παίρνανε και φτιάχνανε με το φυσικό μαλλί. Τώρα η τεχνολογία λίγο μας έχει φάει. Είναι με τις μηχανές, σωστά. Όλα είναι σύγχρονα. Και όταν λέτε παραδοσιακή κουρά, δηλαδή με το ψαλίδι, πώς γίνεται η διαδικασία? Δηλαδή με το ψαλίδι όπως παλιά που μπουζιάζανε το ζώο κάτω και ξεκινάγανε και το κουρεύανε. Όχι ηλεκτρικές μηχανές, ας το πούμε μία μεγάλη βιομηχανία που έχει πολλά ζώα και έχει ηλεκτρικές μηχανές και μπαίνουν μέσα και το κουρεύουν. Όχι τέτοια πράγματα. Πώς γίνεται παραδοσιακά. Ένα-ένα ζώο με την ψαλίδα, σιγά-σιγά πώς το κουρεύουν, μετά πώς παίρνουμε το μαλλί, τι το κάνουμε και πώς το φτιάχνουμε. Μάλιστα. Ποιος μπορεί λοιπόν να έρθει... Επίσης έχω να πω ότι... Πείτε μας. Τι έχετε να πείτε. Επίσης έχω να πω ότι τη μέρα αυτή έχουμε την ευκαιρία να μας κάνει μια παράδοση σε κάτι παλιές φωτοψαροχώρη της Σούδας, ο Σταύρος ο Μυριδάκης. Μιλάμε φωτογραφίες του 1926, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς εδώ πέρα στη Σούδα. Επίσης θα έρθει ο Αροδαμός, θα πλαισιώσει την εκδήλωσή μας με χορό. Θα έχουμε ζωντανή μουσική,
Θα έχουμε για όλους τους επισκέπτες πιλάφι και κρέας, που θα έχουμε φτιάξει εκείνη την ώρα και πέρα, θα βράζω τα γαζάνια. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ παραδοσιακό. Ξεκινάτε, να ξαναπούμε, στις 6 ακριβώς το απόγευμα. Ναι, 6 ώρα. Και ολοκληρώνεται η διαδικασία τώρα όσο πάει, ε? Αχ, ναι, όσο πάει. Μάλιστα. Να προτρέψουμε, βλέπουμε και τα ζωάκια εκεί σε απόσταση αναπνοής από πίσω σας. Ναι. Μάλιστα. Να προτρέψουμε και μικρά παιδιά να έρθουν, δηλαδή οικογένειες με μικρά παιδιά να βρεθούν εκεί στην περιοχή. Δεν χρειάζεται να είστε Χανιά, δεν χρειάζεται να είστε Σούδα. Απόγευμα είναι, καλός καιρός υπάρχει, σωστά κύριε Φραγιαδάκη? Βέβαια, ναι. Έχει, το προάβλιο είναι μεγάλο, χωράει πολύ κόσμο. Είναι πολύ ωραίο να έρθουν να δουν τα παιδιά τα πρόβατα από κοντά, να τα κουμπίσουν, να δουν τη διαδικασία, να μπουν στο μουσείο μέσα. Θα έχουν τη δυνατότητα να κάτσουν και στο αργαλείο όποιοι θέλουν να δουν. Ξεκινάμε και για το καλοκαίρι ορισμένα μαθήματα αργαλείου. Όποιος θέλει να μάθει ορισμένα πράγματα για τον αργαλείο, ναι, δωρεάν, μπορούν να μας βρουν στη σελίδα μας, στο Facebook και αυτά, να μας στείλουν ένα μήνυμα. Είναι μια ωραία δράση και για το καλοκαίρι. Σου θέλουν να μάθουν ορισμένα παραδοσιακά κεντήματα, κοπανέλη και ορισμένα που έχουμε εκεί πέρα μια γυναίκα που τα ξέρει πολύ καλά να τους τα μάθει. Μάλιστα. Θα πιστεύω ότι θα βγει κάτι πολύ όμορφο. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Μπράβο σας για την αγάπη βέβαια στο παρελθόν, στην ιστορία μας και στον κτηνοτροφικό κλάδο, κακά τα ψέματα. Και είμαστε σίγουροι ότι η ανταπόκριση θα είναι πολύ μεγάλη. Θα βγάλουμε φωτογραφίες, να σας στείλουμε υλικό για την επόμενη εκπομπή. Μπορεί να έρθουμε κιόλας, να στραβήξουμε εμείς. Θα δούμε. Σας περιμένουμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Να είστε καλά κύριε Φραγκιαδάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.